Η δισκέτα έχει φύγει από χθες το μεσημέρι από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Έχει πάει στην Τράπεζα Πειραιώς. Η Τράπεζα Πειραιώς έχει το έργο της πληρωμής, γιατί το είχε κληρονομήσει από την πρώην ΑΤΕ. Όσοι είναι κάτοχοι Τράπεζας Πειραιώς, τις επόμενες μέρες θα δουν τα χρήματα στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Μπορεί και πριν την Παρασκευή, από ότι είχαμε μία πληροφορία σήμερα το πρωί. Δηλαδή το τρέχει πάρα πολύ έντονα η Τράπεζα Πειραιώς να γίνει πληρωμή και πριν την Παρασκευή. Όσοι είναι κάτοχοι άλλων τραπεζικών ιδρυμάτων, ναι, τα λεφτά θα έχουν 2 με 3 μέρες βάλερ στους λογαριασμούς τους. Θα πάνε δηλαδή στην ερχόμενη εβδομάδα, θέλετε να τους πείτε. Ναι, θεωρούμε ότι μέχρι και την Τρίτη που μας έρχεται όλη η παραγωγή, 536.000 παραγωγή σε όλη την Ελλάδα, που το ύψος της επιδότησης αφορά 1 δις ευρώ, θα τα έχουν δει στους τραπεζικούς λογαριασμούς σε όποιο πιστωτικό ίδρυμα και να υπάγονται. Μάλιστα. Ναι. Όσοι είναι στην Τράπεζα Πειραιώς θα τα δουν πιο μπροστά. Mm-hmm. Λοιπόν, 1 δις και είναι το υπόλοιπο, το 30% της βασικής ενίσχυσης, όπως επίσης και το 100% του πρασινίσματος, έτσι κύριε Χιλετζάκη? Σωστά. Ωραία. Είναι το 30% της βασικής ενίσχυσης που αφορά 440 εκατομμύρια ευρώ και είναι και το 100% του πρασινίσματος που αφορά 660 περίπου εκατομμύρια ευρώ. Mm-hmm. Αλλά έχουμε και την εξωτική που θα μπει στις 22 του μήνα που αφορά 240 εκατομμύρια ευρώ περίπου, 236 για την ακρίβεια, και εκεί θα πληρωθούν 380.000 παραγωγοί, είναι δικαιούχοι σε όλη την ελληνική επικράτεια. Και 22 του μήνα το κρατώ λοιπόν ως πληροφορία, η καταβολή του ποσού της εξισωτικής, για να ξέρουν, εξισωτικής αποζημίωσης, έτσι, σωστά. Για να ξέρουν εκείνοι οι οποίοι σας ακούν, σε αυτή την φάση, στην παρούσα φάση, υπάρχει περίπτωση να γίνονται οποιοδήποτε είδους τύπου κρατήσεις? Κρατήσεις όχι. Θα γίνουν κρατήσεις στο υπόλοιπο του ΕΛΓΑ, που είναι περίπου το 30%, γιατί στην πρώτη πληρωμή έγινε το 70%, δηλαδή οι ασφαλιστικές εισφορές που οφείλουν προς τον οργανισμό, η παραγωγή που έχουν υπογράψει πάγια εντολή να πληρώνεται ο ΕΛΓΑΣ τους από την επιδότησή τους, θα κρατηθεί τώρα το 30%. Ναι. Το θέμα, κυρία Δουλγεράκη, είναι ότι είναι λίγοι παραγωγοί που θα δουν πάλι χρήματα στις τσέπες τους. Στην προηγούμενη πληρωμή οι κατασχέσεις ξεπεράσαν και το 60%. Οι Έλληνες πολίτες και οι Έλληνες παραγωγοί αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα, που αυτά τα οικονομικά προβλήματα είναι υπερχρεωμένοι στις τράπεζες, εφορίες, δημόσια κτλ. Μόλις μπαίνουν τα χρήματα γίνεται μία απλή πράξη αντιλογισμού, έτσι, που είναι και στην ορολογία των τραπεζών, και τελικά δεν βλέπουν τίποτα. Είναι αυτό που φωνάζουμε τώρα εμείς τώρα και 3 χρόνια, ότι θα πρέπει το κράτος να προστατεύσει τον παραγωγό και να του δώσει ένα ετήσιο ακατάσχετο, που αυτό δεν ζητάμε τίποτα παραπάνω αλλά από αυτό που έχουν όλοι οι Έλληνες πολίτες. Είτε μισθωτοί είναι, είτε συνταξιούχοι είναι, είτε και ελεύθεροι επαγγελματίες. Τα 1.200 ευρώ κάθε μήνα θα πολλαπλασιαστούν με τους 12 μήνες, γιατί η αγροτική επιδότηση, και συγγνώμη κιόλας κυρία Δουλγεράκη, από 1η-1η του 2017 προσμετρέται σαν αγροτικό εισόδημα, φορολογείται με τον ίδιο συντελεστή που φορολογείται το εισόδημα, εφόσον είναι εισόδημα η επιδότηση, να δημιουργηθεί ένα ακατάσχετο για να μπορεί και ο παραγωγός να μπορεί να καλλιεργεί στην επόμενη χρονιά που έρχεται. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ στην αρχή μάλλον λοιπόν βιάστηκα να πω ότι θα μπει ζεστό χρήμα στις τσέπες. Μετά αυτό που είπατε, ότι θα κρατηθεί και το υπόλοιπο υπερελγά, οπότε σημαίνει ότι δεν θα είναι τα ποσά αυτά που θα πρέπει να είναι και δικαιούνται με τις κρατήσεις όλη η παραγωγή. Αλλά ωστόσο κάτι θα είναι το υπόλοιπο της βασικής ενίσχυσης, το 100% του πρασινίσματος και 22 του μήνα η εξωτική αποζημίωση. Αποζημίωση, δηλαδή εξισωτική αποζημίωση για εκείνους που δεν ξέρουν. Εξισωτική αποζημίωση είναι τα παλιά ορεινά, είναι τα ορεινά που λέγαμε, είναι μία έξτρα επιδότηση, μία έξτρα ενίσχυση που την παίρνουν όλοι οι παραγωγοί, είτε κατά κύριο επάγγελμα αγρότες είναι, είτε και ετεροεπαγγελματίες και οι χτινοτρόφοι μας που ζουν σε μειονεκτικές ορεινές περιοχές. Δεν μου λέτε, κύριε Χιλετζάκη, αλήθεια, απορώ γιατί δεν άκουσα κάτι να λέμε για τους παραγωγούς της φόρμας 6. Εκείνοι τι θα πάρουν?
Η παραγωγή της Φόρμας 6 πραγματικά περιμένουν και εμείς αγωνιούμε. Τι θα γίνει με την πληρωμή τους αυτή. Στην πληρωμή της πρώτης δόσης που έγινε το μήνα τον Οκτώβριο δεν ήταν μέσα. Μας έχει και το ΠΚΠ ο οργανισμός αλλά και το ίδιο το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης διαβεβαιώσει ότι θα πληρωθούν σε αυτή την πληρωμή. Εμείς όμως με τον τρόπο που το γνωρίζουμε τι θα πάρουν οι παραγωγοί, ο ομιλόν γνωρίζω τι θα πάρουν, είναι ψίχουλα μπροστά στα χρήματα που χάσανε. Καταρχήν έχουν χάσει τα παιδιά, γιατί μιλάμε για νέους ανθρώπους επιτοπλίστων και νέους αγρότες, έχουν χάσει η συγκεκριμένη παραγωγή οι 2 χρόνια, το 2015 και το 2016, που για αυτά τα αναδρομικά δεν μιλάει κανένας και δεν ξέρουμε τι θα γίνει με αυτά τα αναδρομικά. Δεν υπάρχει μια σαφής απάντηση και αυτή τη στιγμή αυτοί οι άνθρωποι που χάσανε τα ιστορικά δικαιώματα καλούνται να μπουν στον κουμπαρά του εθνικού αποθέματος. Και θα σας φέρω ένα παράδειγμα για τις δεντρώδεις καλλιέργειες που αφορά την ελιά και το αμπέλι, που είναι επιτοπλίστων πιο πολλές καλλιέργειες εδώ πέρα στην Κρήτη. Είναι περίπου 50 ευρώ το στρέμμα. Αν ένας παραγωγός της Φόρμας 6 έχει χάσει από 20 στρέμματα τα ιστορικά του δικαιώματα, θα πάρει 1000 ευρώ. Μάλιστα. Από το εθνικό αποθέμα. Είναι απελπιστικό, αλλά καλιά. Παρακαθόλου καλό και αυτό, και, αλλά ο αγώνας θα συνεχιστεί. Εμείς σαν συνεταιριστές και σαν συνδικαλιστές αυτό δεν θα τα αφήσουμε να περάσει. Θα συνεχίσουμε και θα διεκδικούμε και τα ιστορικά δικαιώματα που χάσανε η παραγωγή, αλλά θα διεκδικούμε και τις 2 χρονιές που έχουν χάσει αυτά τα νέα παιδιά που πραγματικά είναι αδικημένα. Δεν είναι μόνο τα παιδιά της Φόρμας 6 αδικημένα, είναι και οι νέοι αγρότες, γιατί μου δώσατε τώρα την πάσα και πρέπει να το πω. Είναι και οι νέοι αγρότες του 9. Οι νέοι αγρότες του 9 είχαν υπογράψει σύμβαση με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, με την κυρία Παντελή, τότε υπουργό στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, με μία σύμβαση 40.000 ευρώ το 2009. Αυτοί οι νέοι αγρότες, επειδή ήταν το ΔΕΛΕΑΡ μεγάλο για να πάρουν την επιδότηση στα 40 χιλιάρικα και θέλανε να ασχοληθούν περισσότερο η παραγωγή με το πρόγραμμα και να μπουν επίσημα στο κομμάτι που λέγεται αγρότης, δώσανε συμμετοχή παραπάνω άτομα. Επομένως αυτό το πρόγραμμα ακυρώθηκε, ενώ είχαν υπογραφεί συμβάσεις λόγω της πολύ μεγάλης πλειοψηφίας των παραγωγών και πήγανε στα 20 χιλιάρικα. Αυτοί οι άνθρωποι είναι εγκλωβισμένοι από το 2009 με 1.200 ευρώ και το λέω δημόσια. Είναι η επιδότηση που παίρνουν αυτοί οι άνθρωποι, μόνο 1.200 ευρώ από το 2009 κάθε χρόνο. Η κάθε κυβέρνηση τους λέει ναι, έχετε δίκιο, όντως είστε αδικημένοι, είχατε υπογράψει μια σύμβαση 40.000 ευρώ, σας την κάναμε 20 και δεν σας δώσαμε χρήματα από το εθνικό αποθέμα. Ευελπιστούμε ότι και σε αυτή τη μοιρασιά του εθνικού αποθέματος θα είναι η μερίδα των νέων αγροτών του 9, που είναι και αυτοί πραγματικά αδικημένοι, να τους δώσουν κάποια χρήματα από το εθνικό αποθέμα. Γιατί φανταστείτε ένας άνθρωπος με 1.200 ευρώ επιδότηση, όταν έχει ένα πολύ υψηλό ζωικό κεφάλαιο και μια αξιόλογη περιουσία, είτε σε ελιές, είτε σε τσιπευτικά, είτε και σε αμπέλια, να με 1.200 ευρώ δικαιώματα δεν μπορεί να τα απεξέλθει.